Καλησπέρα guys μου, τι κάνετε, πώς είστε, Rebel εδώ. Σήμερα θα απαντήσω ένα ερώτημά σας, το οποίο είναι πώς μπορούμε να τρέξουμε το Modpack, το RLCraft στην προκειμένη περίπτωση, στο PC μας. Σήμερα θα δούμε πώς. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Το Minecraft έχει το default launcher, το ξέρετε όλοι, τρέχουμε το Minecraft, το launcher είναι αυτός εδώ, κλασικός, της Mojang, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε έναν άλλον launcher, ο οποίος λέγεται MultiMC. Είναι από τους καλύτερους launcher που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Θα δούμε πώς μπορούμε να τον εγκαταστήσουμε και πώς μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Ωραία, οπότε ανοίγουμε ένα browser, γράφουμε MultiMC, εδώ πέρα έχει κάποια suggestion, θα δώσουμε καμία σημασία στα suggestion, πατάμε MultiMC, το πρώτο που μας βγάζει είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα, θα βρούμε εδώ πέρα που λέει download and install. Windows, πάμε εδώ, Windows 32 64 bit, το επιλέγουμε και το κάνουμε download στο desktop μας. Κατεβαίνει, όσο κατεβαίνει θα πάμε και θα ψάξουμε και για RLCraft, μάλιστα. Εδώ είμαστε στο RLCraft που είναι η σελίδα του στο Forge, τέλος πάντων, και πάμε files. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει αυτό εδώ που λέει client only. Τέλος πάντων, μπορεί να έχουν βγει διαφορετικές εκδόσεις από τη στιγμή που το φτιάχνω εγώ το βίντεο μέχρι τη στιγμή που θα το δείτε εσείς. Και δεν πατάμε εδώ που λέει install, έτσι. Πατάμε εδώ, πατάμε download το zip file και περιμένουμε να κατέβει. Θα χρειαστούμε και κάτι άλλο, θα χρειαστούμε το Optifine. Μέχρι τη στιγμή που βλέπετε εσείς αυτό το βίντεο, το RLCraft είναι για την έκδοση 1.12.2. Μέχρι τη στιγμή εκείνη μπορεί να έχει βγει και ένα για ένα 13, μπορεί να έχει βγει ένα 14, who knows, αλλά στην προηγούμενη περίπτωση χρησιμοποιούμε ένα 12.2. Οπότε πρέπει να κατεβάσουμε και το αντίστοιχο Optifine. Κατεβάζουμε και το Optifine. Λοιπόν, και για να γλιτώσουμε από όλα αυτά τα ad βλακίες, πάμε εδώ play mirror και το κατεβάζουμε direct από το Optifine. Περιμένουμε να κατέβει. Λοιπόν, μόλις κατέβηκε το Optifine, πάμε να βρούμε και το shader που χρησιμοποιούμε, το οποίο είναι BSL, νομίζω, Shaders. Είναι οι BSL Shaders. Πατάμε εδώ, download, περιμένουμε μέχρι να αποφασίσει η σύνδεσή μας να τους κατεβάσει. Ωραία, αφού έχουμε κατεβάσει Shaders, Optifine, RLCraft και MultiMC, πάμε να δούμε πώς θα τα εγκαταστήσουμε όλα αυτά. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να ανοίξουμε το MultiMC. Το κάνουμε unzip. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα unzip, τέλος πάντων, όπως χρησιμοποιώ εγώ το WinRAR εδώ στην προηγούμενη περίπτωση. Και πάμε, βρίσκουμε ένα δίσκο μας. Παράδειγμα, έχω το δίσκο εδώ Games. Πετάμε εδώ μέσα το φάκελο. Μπορούμε να τον κάνουμε copy, να τον κάνουμε move. Τέλος πάντων, εγώ τον έκανα copy εδώ. Και ανοίγουμε αυτό το πράγμα. Και τρέχουμε το MultiMC. Και κάνουμε το αρχικό, την αρχική εγκατάσταση. Language American English βάζω εγώ. Next. Μας ρωτάει εδώ για τη Java που έχουμε εγκατεστημένη. Αυτό που είναι με το αστεράκι είναι το προτινόμενο. Το αφήνουμε ως έχει. Πατάμε εδώ πέρα το verification να δούμε αν είναι όλα ok. Μας λέει ότι είναι ok η Java μας. Και εδώ πέρα βάζουμε τη λιγότερη μνήμη που μπορούμε να διαθέσουμε και εδώ πέρα το περισσότερο μπορούμε να διαθέσουμε. Εμένα η μνήμη του υπολογιστή μου είναι 32 GB, έτσι, προς το παρόν. Στο MultiMC θα του πω να χρησιμοποιεί 8 GB. Τα 8 GB είναι 8192, είναι πολλαπλάσιο του... είναι πολλαπλάσιο του 1024 που είναι το 1 GB. Και πατάω next. Enable Analytics αν θέλεις. Εγώ το βγάζω αυτό, δεν με απασχολεί. Next. Και είμαστε εδώ. Ωραία. Θα πατήσω και να το κάνει και pin εδώ πέρα, να το έχω κάτω στην μπάρα, να το ανοίγω στα γρήγορα. Και εδώ πέρα μας λέει να συνδέσουμε το προφίλ του Minecraft. Και βάζουμε εδώ πέρα, πατάμε Add Account. Και βάζουμε τα στοιχεία του account μας. Και επιτυχώς έχω συνδέσει το account μου. Για να λειτουργήσουν όλα σωστά, θα το ξανακλείσω το MultiMC και θα το ξανανοίξω από τη στιγμή που το έχω κάνει pin εδώ. Πλέον με δείχνει εδώ κανονικά, βλέπετε. Τώρα, εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να εγκαταστήσουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε, κάνουμε create instance και μπορούμε να διαλέξουμε όποια έκδοση του Minecraft θέλουμε. Βλέπετε ότι έχει τις διαθέσιμες εκδόσεις από snapshots, από αλφα, από beta, από experimental, από οτιδήποτε. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε feed the beast, κάποιο από URL μπορούμε να εγκαταστήσουμε. Εμείς θα επιλέξουμε εδώ πέρα καταρχάς το όνομα RLCraft, το οποίο σημαίνει Real Life Minecraft. No group, δεν έχουμε group. Άμα θέλουμε να το προσθέσουμε σε κάποιο group μπορούμε να γράψουμε Modded Minecraft, τέλος πάντων, και πατάμε εδώ πέρα που λέει import από zip και εδώ πέρα επιλέγουμε που έχουμε το modpack. Εγώ έχω desktop RLCraft εδώ, πατάω διπλό κλικ στο RLCraft, πατάω OK και περιμένω να γίνει import. Αυτή τη στιγμή γίνεται import το pack, κατεβάζει τα απαραίτητα packs τα οποία χρειάζονται και περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί. Αυτό εξαρτάται κυρίως από τη ταχύτητα του ίντερνετ που έχουμε. Εμένα η ταχύτητα δεν είναι και καλύτερη, όπως γνωρίζετε, αλλιώς θα έκανα και lives. Και περιμένουμε, είμαστε στην αναμονή. Αυτό θα κατεβάσει τώρα τα configs που χρειάζονται, τα mods τα οποία χρειάζονται και την έκδοση του Minecraft, την έκδοση του Forge. Τα κάνει όλα αυτόματα για εμάς. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Ωραία, και ολοκληρώθηκε. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε εδώ πέρα και έχει εγκατασταθεί το pack μας, θα σας δείξω και πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε μια απλή έκδοση του Minecraft. Πάμε εδώ, create instance πάλι. Το name μπορώ να το ονομάσω 1.14.4. Ναι. Και εδώ πέρα μας λέει καινούργια κατηγορία. Μπορώ να δημιουργήσω καινούργια κατηγορία, την οποία θα την ονομάσω Vanilla. Ωραία. Επιλέγω 1.14.4, πατάω OK και μας έχει δημιουργήσει εδώ πέρα την έκδοση του Minecraft την οποία θέλουμε. Μπορώ να βάλω άλλη μία η οποία να είναι μόνο 1.8.8, την οποία θα τη χρησιμοποιώ για faction servers, ξέρω εγώ. Επιλέγω Vanilla, κλασικά, και ψάχνω να βρω την έκδοση 1.8.8. Την επιλέγω, πατάω OK, έτοιμο. Αυτό γιατί μου το βάλεις εδώ, δεν το θέλω εδώ. Change group, Vanilla, Boop. Ωραία, τέλεια. Εδώ πέρα έχουμε τα modded, εδώ έχουμε τα vanilla. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Πάμε τώρα εδώ στο RLCraft. Πατάω δεξί κλικ και edit in instance. Πατάω εδώ. Εδώ είναι τα διάφορα. Εδώ είναι οι launchers. Τέλος πάντων, κάποια απαραίτητα πράγματα για να δουλέψει το modpack. Εδώ είναι τα mods. Στα mods μέσα τώρα, εγώ θέλω να περάσω το Optifine. Πώς το κάνουμε αυτό? Παίρνουμε το Optifine, το τρέχουμε και πατάμε εδώ που λέει extract. Μόλις πατήσουμε extract μας λέει που θέλουμε να το κάνουμε, επιφάνεια εργασίας. Ωραία, έγινε extract και μας έχει δημιουργήσει εδώ ένα αρχείο. Αυτό το σβήνουμε για να μην μπερδευόμαστε και κρατάμε αυτό που έγινε extract, το οποίο θέλουμε να το περάσουμε εδώ μέσα. Ωραία, το πετάμε και αυτό μέσα στα mods και πάμε πιο κάτω. Δεν πειράζουμε τίποτα. Resource pack. Εδώ εγώ θέλω να βάλω και ένα resource pack. Θα βάλω το RebellPack της 1.12 που έχω. Ωραία, πάει και αυτό. Εδώ μπορούμε να δούμε τα worlds. Εδώ servers. Μπορούμε να προσθέσουμε servers. Εδώ μπορούμε να δούμε τα screenshots. Και εδώ πέρα έχει κάποια settings. Εδώ πέρα μπορούμε να αλλάξουμε τα settings του launcher. Δεν θα τα πειράξουμε όμως εμείς αυτή τη στιγμή. Πατάμε close. Και μπορούμε να τρέξουμε το RLPack. Περιμένουμε τώρα μέχρι να γίνει δουλειά. Δηλαδή τώρα αυτό τι θα κάνει? Θα ξεκινάει να ελέγχει όλα τα mods, να δει αν είναι όλα OK και θα τρέξει το modpack. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι όλα είναι πράσινα, που σημαίνει ότι είμαστε συνδεμένοι με το account μας, ότι το season είναι updated που έχουμε συνδεθεί, ότι τα skins είναι OK, ότι το app είναι OK, ότι όλα τα services του Minecraft είναι OK. Δεν μας απασχολούν αυτά. Άμα είναι όλα πράσινα και έχουμε κανονικό account Minecraft, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εδώ πέρα εμφανίζεται ένα μπλε βελάκι που σημαίνει ότι έχουμε τρέξει αυτό το pack, είναι ανοιχτό αυτό το pack και τρέχει αυτή τη στιγμή και ξεκινάει να το φορτώνει. να ενημερώσω ότι την πρώτη φορά που θα τρέξετε το Modpack θα αργήσει λίγο παραπάνω να τρέξει, γιατί πρέπει να κατεβάσει κάποια assets από τη Mojang. Ωραία. Οπότε περιμένουμε, αυτό εξαρτάται πάντα από τη σύνδεσή σας, γιατί κυρίως από εκεί κατεβαίνουν, από το ίντερνετ κατεβαίνουν τα διάφορα assets και τα mods, οπότε εξαρτάται καθαρά από το ίντερνετ σας. Γενικώς τα modpacks, να ξέρετε, επειδή χρησιμοποιούν πάρα πολλά mods, χρειάζεται πάρα πολύ μνήμη στο σύστημά σας. Δηλαδή, αν έχετε λιγότερα από 8 GB RAM, καλό είναι να του δώσετε τα μισά από τη RAM που έχετε. Δηλαδή, αν έχετε 8, θα του δώσετε 4. Πριν που κάναμε τη ρύθμιση για τη RAM, δηλαδή, εγώ έβαλα 8 GB εκεί πέρα, δηλαδή 892 που είναι 8 GB. Εσείς τώρα, αν έχετε 8 GB RAM στο σύστημά, θα του δώσετε 4096, που είναι τα μισά ακριβώς. 4 GB απαιτεί το RLCraft, το ελάχιστο, να ξέρετε. Δηλαδή, αν έχετε 4 GB RAM στο σύστημά σας, στον υπολογιστή σας, μην κάνετε κάποιο τον κόπο να το κατεβάσετε και να το τρέξετε. Είναι πάρα πολύ βαρύ pack και θέλει σχετικά καλό σύστημα για να τρέξει. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο το Java Edition Minecraft. Δεν δουλεύει στην Bedrock Edition, η οποία είναι η Windows 10 version και η version για τα κινητά, έτσι. Είναι καθαρά για Java Edition. Java Edition, ή σε Linux, τώρα ή σε Mac. Σε Mac βασικά δεν ξέρω αν υπάρχει το MultiMC, αλλά δεν νομίζω πολλοί από εσάς, τουλάχιστον οι δικοί μου viewers, να έχετε Mac. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ πέρα και τρέχει, φορτώνει τα modes. Ωραία. Και βλέπουμε ότι το RLCraft έχει εγκατασταθεί. Πάμε Options, Resource Pack, RebellPack. Μας λέει ότι είναι incompatible, δεν μας νοιάζει. Ψήνουμε ένα 12, ένα 12.2. Οκ. Το φορτώνει. Αν φορτώσουμε και το Shader Pack, μόλις το φορτώσει αυτό. Άτε καλό μου, άτε καλό μου. Video settings, shaders και shaders folder. Μας ανοίγει το shaders folder και πετάμε μέσα το BSL. Το κλείνουμε, το βλέπουμε κατευθείαν εδώ, το επιλέγουμε και περιμένουμε να γίνει αντιληπτό. Καθυστερεί λίγο να φορτώσει και τα shaders, οπότε είμαστε λίγο στην αναμονή. Οκ, φορτώσει και τα shaders. Done. Εδώ στο performance κοιτάμε να είναι disable το fast render, το θέλουμε off. Εντάξει. Done, 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 done. Single player, create new world, RL craft και start. Τώρα εγώ το έχω σε window εδώ πέρα για να μπορείτε να το βλέπετε. Γενικώς μπορούμε να το μεγαλώσουμε το window. Περιμένουμε. Και βλέπετε ότι έχουμε φορτώσει το RL pack στο PC μας. Βασικό, εδώ πέρα video settings, το render distance να είναι 8, VSync το κάνουμε disable, εγώ το βάζω unlimited εδώ και βασικό για να options και το αφήνουμε στο hard. Άμα θέλουμε να κάνουμε και lock εδώ πέρα τη δυσκολία, για να μπούμε στο πειρασμό να το αλλάξουμε. FOV εγώ το βάζω στο 95 κυρίως. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον κόσμο του RLCraft Real Life Minecraft. Και περίεργο που δεν μας έχει σκοτώσει κάτι με το που σπονάραμε, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει την πορεία. Εδώ είναι οι φίλοι μας οι δεινόσαυροι. Και όπως βλέπετε η διαδικασία να εγκαταστήσεις ένα modpack ή να προσθέσεις κάποια άλλη έκδοση Minecraft πέρα από αυτή που... περίεργο, δεν δουλεύει το shader, τα shader packs, γιατί? Στην προκειμένη περίπτωση εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίζουν οι shaders. Τι βλακή έχω κάνει? Σίγουρα έχω κάνει εγώ βλακή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ορίστε, εγώ το είπα, έχω κάνει βλακία, δεν μ' ακούει κανένας. Λοιπόν, όχι μαν μου, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, off είπα. Ναι, του παίρνει λίγο, υπομονή. Ωραία. Νομίζω μπορώ να το βγάλω αυτό από εδώ, έτσι. Move here. Έστω. Και βάζουμε το σωστό αρχείο, το οποίο είναι το BSL Shaders. Ναι, αυτό είναι το σωστό. Το επιλέγουμε. Περιμένουμε. Και πλέον έχουμε shaders. Done. Μα λέω και εγώ, δεν μπορεί, κάποια βλακή έχω κάνει και γι' αυτό δεν έχουμε shaders. Βλέπετε η διαφορά, έτσι. Και με το Rebel Pack δηλαδή πάει πάρα πολύ. Interesting. Λαλά. Δεν είναι πανέμορφο. Όχι, δεν πείτε, δεν είναι πανέμορφο. Δεν ταιριάζει απίστευτα το pack μου με το shader pack αυτό. Γελάδα. Λοιπόν, τώρα μην ξεχάσετε ότι τρέχει η σειρά RLCraft στο κανάλι. Θα υπάρχει το playlist εδώ πάνω δεξιά. Πατήστε να δείτε όλο το playlist από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτά από μένα. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Εσείς μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Share, like, comment, subscribe αν δεν έχετε κάνει. Πατήστε και το notification button για να ενημερώσετε για τα τελευταία νέα του καναλιού. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye σας.